Ουσιαστικά για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ρωσία έστειλε το πετρέλαιό της στην Κίνα μέσω της βόρειας θαλάσσιας διαδρομής. Το εμπάργκο πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα τέθει σε ίσχυ σε ένα μήνα, κάνει αυτή τη διαδρομή πιο ελκυστική. Είναι πιο σύντομη και πιο γρήγορη και το πιο σημαντικό είναι απαλλαγμένη από δυτικές κυρώσεις. Μπορεί η Βόρεια Θάλασσα να γίνει σωτηρία για το ρωσικό πετρέλαιο? Είχε γίνει μια αποστολή πετρελαίου μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής ξανά από τους Ρώσους το 2019, αλλά ήταν στα πλαίσια δοκιμών για να δουν κατά πόσο δουλεύει μια τέτοια διαδρομή. Από τότε όμως δεν έγινε καμία αναφορά, κάτι που είναι απολύτως κατανοητό αφού η κύρια αγορά πωλήσεων, η Ευρωπαϊκή, ήταν κοντά. Ωστόσο, οι κυρώσεις καθιστούν τη διαδρομή της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής πιο ελκυστική για τη Μόσχα, λένε οι αναλυτές της Kepler. Το τάνκερ Βασίλη Ντίνκοφ πρόκειται να φτάσει με ρωσικό πετρέλαιο στο κινέζικο λιμάνι Ριζάου στις 17 Νοεμβρίου.